Η πολιτεία δεν μας εκμεταλλεύτηκε. Νομίζω ότι έχουμε στοχοποιηθεί αδίκως. Θα μπορούσε να μας εκμεταλλευτεί και να είμαστε μέρος της λύσης. Με λουκέτο απειλούνται εκατοντάδες γυμναστήρια σε ολόκληρη τη χώρα. Κλείσαμε την ώρα που μπαίναμε σεζόν και ανοίξαμε καλοκαίρι. Και τώρα πάλι το ίδιο πράγμα γίνεται. Διεκδικούμε μια ενίσχυση και βοήθεια από το κράτος, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Οι επαγγελματίες της άσκησης βλέπουν και τη φετινή χρονιά να περνά με τους ίδιους αλλά και τους αθλούμενους τους μακριά από τα γυμναστήρια και τις προπονήσεις. Τηρήσαμε όλα τα μέτρα, φτιάξαμε προγράμματα ειδικά για να μπορεί ο κόσμος να γυμνάζεται. Εκπαιδεύτηκε ο κόσμος και μόλις εκπαιδεύσαμε τον κόσμο να μπορεί πραγματικά να τηρεί τα μέτρα, ξανακλείσαμε. Εμείς μπορούμε, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον κόσμο, στους χιλιάδες ασκούμενους στα ενδυνάμει μέλη μας, έτσι ώστε και να θωρακίσουν τον οργανισμό τους, αλλά και να τονώσουν λίγο την ψυχική τους υγεία. Για τους επαγγελματίες της άσκησης, η καλή περίοδος από άποψη τζίρου είναι το τρίμηνο από το Μάρτιο έως και το Μάιο. Το 2020 το συγκεκριμένο τρίμηνο ήταν σε αναστολή λειτουργίας, ενώ στο σύνολο του έτους ο τζίρος που κατέγραψαν ήταν μηδαμινός. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος γυμνάζεται σε ακατάλληλους χώρους, ανεξέλεγκτα. Θα επικρατήσει μια παραοικονομία, η οποία εμείς που έχουμε αφημί και είμαστε δηλωμένοι, ελεγχόμαστε συνέχεια, βρισκόμαστε εκεί, έχουμε να πληρώσουμε φόρους όπως είναι το ΦΠΑ, όπως θα μιλήσω στις ασφαλίσεις, τα οίκα του προσωπικού. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται μια διασπορά του κόσμου, ένα πλιάτσικο στους πελάτες μας. Οι αθλούμενοι σας τι σας λένε? Ότι ανυπομονούν να ανοίξουν τα γυμναστήρια για να μπουν και να βοηθήσουν τον οργανισμό και σωματικά και ψυχικά. Νοιαζόμαστε πραγματικά για τα μέλη μας και την κοινότητα. Και γι' αυτό, παρόλο τις δύσκολες συνθήκες, προτρέπουμε όλους να σηκωθούν από τον καναπέ και να ασκηθούν. Σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση όμως έχουν βρεθεί και οι αθλητές που έχουν μείνει πίσω στις προπονήσεις τους, με την επανένταξή τους να μοιάζει ακόμα δυσκολότερη. Βλέπω αρκετούς ασκούμενους αλλά και πολλούς συναδέλφους σας που το έχουν ρίξει στο online. Ο κόσμος τουλάχιστον προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να γυμνάζεται. Σίγουρα πιστεύω ότι η φυσική επαφή και το γυμναστήριο από κοντά διαζώσεις είναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά και σίγουρα ασκούμενος το προτιμάει. Ο κλάδος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως στο τέλος της διαδρομής πολλοί συναδερφοί τους δεν θα βρεθούν εκεί. Δεν έχουμε πολλή υποστήριξη, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κρατήσουμε τους χώρους μας ανοιχτούς. Η γυμναστήρια είναι μεγάλη χώρη. Μεγάλη χώρη σημαίνει μεγάλα ενίκια, μεγάλες υποχρεώσεις. Γι' αυτό πρέπει όχι απλά εμείς να ζητιανεύουμε αυτή τη στιγμή για το πώς να επιβιώσουμε, αλλά σαν επιχειρηματίες να σταθούμε στο ύψος και η πολιτεία μαζί μας, να βρούμε τρόπους να ανταπεξέλθουμε και να πάμε παρακάτω.